Οι οποίοι ξεχνούν την ιστορία τους είναι λαοί οι οποίοι θα βρουν σοβαρά προβλήματα στο μέλλον. Ο ελληνικός λαός λοιπόν έχει και συνείδηση δημοκρατική και θυμάται ακόμα και νεότερες γενιές που μπορεί να μην τα είχαν ζήσει. Εμείς ήμασταν πολύ νέοι τότε, αλλά μας έχει στιγματίσει εκείνη η περίοδος. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε προσπάθεια να γίνει ξέπλυμα αυτής της μαύρης περίοδου που οδήγησε και σε εθνική τραγωδία της Κύπρου, νομίζω ότι πέφτει σε κενό. Και θα περίμενε κανείς από την παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που είχε το θάρρος το 1974 και έχοντας κάνει και ο ίδιος αυτοκριτική για την περίοδο του 60, να νομοποιήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και να οδηγήσει στο δημοψήφισμα, νομίζω ότι θα περίμενε κανείς να υπερασπίσουν τη στάση περί ιδιωτικής κηδείας και όχι να βρούνε ερίσματα προκειμένου να καλύψουν τα εσωκομματικά τους προβλήματα και την αναταραχή, όπως με την δήλωση του κ. Σαμαρά, η δήλωση χθες του κ. Χατζηδάκη και το πνεύμα, το παρόμοιο της δήλωσης τώρα του συναδέλφου του κ. Κουμουνσάκου, νομίζω ότι ακριβώς αποδεικνύει ότι προσπαθούν με έναν τρόπο να εκτονώσουν αυτό το εσωκομματικό πρόβλημα, με το μάτι φυσικά και στις κάλπες.